Μεγάλο αγκάθι αποτελεί για την πόλη του Βόλου το καθεστώς που έχει διαμορφωθεί με τον γκαράζ της οδού Φιλελλήνων. Όπως έχει επισημάνει κατ' επανάληψη TRT, το δυτικό ρεύμα του δρόμου παραμένει κλειστό εδώ και 2 χρόνια εξαιτίας εργασιών για την ανέγερση του πολυόροφου γκαράζ. Αυτές οι εργασίες έχουν βγει εκτός όλων των χρονοδιαγραμμάτων. Η τελευταία εμπλοκή με τον νόμο Σουφλιά για τους ημιυπαίθριους χώρους αποτέλεσε τη χαριστική βολή σε ένα έργο που θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και 1,5 χρόνο. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε το Σεπτέμβριο του 2007 για το κλείσιμο του ρεύματος καθόδου της Φιλελλήνων, βασιζόμενο σε γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων του Δήμου, που εκτιμούσε ότι ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για 6 μήνες το πολύ. Ωστόσο, έχουν περάσει 2 χρόνια και η πόλη εξακολουθεί να ταλαιπωρείται. Λέγαμε 6 μήνες περίπου. Αυτό αναφέρεται στην απόφαση εισήγηση της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων, η οποία εισήγηση έγινε δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε δεν έχουν περάσει 24-27 μήνες. Βεβαίως. Και είναι απαράδεκτο να διαιωνίζεται αυτή η ιστορία μέσα στο κέντρο της πόλης με όσα προβλήματα κυκλοφοριακά δημιουργούνται. Οι καταστηματάρχες της περιοχής ζητούν να αποδοθεί άμεσα σε κυκλοφορία η οδός Φιλελλήνων και επισημαίνουν ότι από τη στιγμή που οι εργασίες κοντάφτουν στον νόμο Σουφλιά για τους ημιυπαίθριους, τότε πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο κυκλοφοριακό καθεστώς. Υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το πράγμα πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Εφόσον αυτό το... δεν βλέπω το λόγο γιατί είναι κλειστή η Φιλελλήνων. Δεν βλέπω το λόγο γιατί είναι κλειστή η Φιλελλήνων. Τώρα το πότε θα αποφασιστεί με τον νόμο, με αυτά που υπόσχεται ο Στάμος. Είναι άλλη ιστορία. Και σε μεταξύ εδώ πέρα κυρίως τα βράδια επικρατεί κομφούζιο, έτσι. Και δεν είναι μόνο τα βράδια, τα μεσημέρια πάντοτε. Και επικρατεί κομφούζιο. Και το θέμα είναι ότι αν μπορεί να τελειάριστεί μέσα στη Μαυροκορδάτο ένα φορτηγό, ένα λεωφορείο, ένα οτιδήποτε, όλοι εδώ οι περίοικοι, ας πούμε, έχουν πρόβλημα. Την προηγούμενη Δευτέρα, ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας του Δήμου Βόλου είχε ταχθεί υπέρ της απόδοσης στην κυκλοφορία της οδού Φιλελλήνων από τη στιγμή που δεν θα υπάρξει άμεση νομοθετική ρύθμιση των επίμαχων διατάξεων του νόμου Σουφλιά. Αν υπάρξει εκτίμηση ότι δεν, θα είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα σταματήματος εργασιών, αναγκαστικά θα ανοίξουμε τη Φιλελλήνων για να πηγαίνει η κυκλοφορία από εκεί. Δεν μπορεί σήμερα που είναι σταματημένες εργασίες της ανοδομής, εξαιτίας να πούμε το νομοθετικό πλαισίο το οποίο διαμορφώνεται μετά την μη αποδοχή του νόμου Σουφλιά, να παραμένει εσαΐ, δεν ξέρουμε για πόσο ακόμη διάστημα. Δημιουργείται μεγάλο κυκλοφοριακό θέμα μέσα στο κέντρο της πόλης και πιστεύαμε ότι η οδός Μαυροκορδάτου δεν θα ήταν ικανή να σηκώσει το βάρος μιας τέτοιας κίνησης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο διοικητής της Τροχέας Βόλου θα ζητήσει εγγράφους από το Δήμο να δοθεί και πάλι σε κυκλοφορία το δυτικό ρεύμα της Φιλελλήνων και να καταργηθεί η κάθοδος των οχημάτων από την οδό Μαυροκορδάτου.